Για άλλο ένα μήνα η ακρίβεια στα τρόφιμα καλπάζει και το αποδεικνύουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που ανακοινώθηκαν. Ο πληθωρισμός είναι στο 3% μετά από ένα πτωτικό σερί πολλών μηνών όπου τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν στο 1,6%, εκτοξεύθηκε στο 3,4% τον περασμένο Οκτώβριο. Οι φρυγανιές είχαν ένα 20% και πήγαν ένα 70%. Τι μου λέτε τώρα? Άμα μπείτε μέσα τότε θα δείτε τι συμβαίνει. Όλα είναι ακριβά? Όλα, τα πάντα. Λένε ότι είναι φθηνότερα, αλλά δεν είναι. Οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ παραμένουν πολύ ψηλά, ακόμα και μετά τους ελέγχους που πραγματοποιεί το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε ετήσια βάση παρατηρούνται στο λάδι με 31% από 26% που ήταν τον περασμένο μήνα. Στο μεταλλικό νερό, στα αναψυκτικά και τους χυμούς φρούτων είναι στο 13,3%, στα φρούτα 12%, στα λαχανικά 10,8%, στα ψάρια 9,5%, την ίδια στιγμή που παρατηρείται μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, μείον 53,2%. Οπωσδήποτε υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι πού θα καταλήξει όλο αυτό. Προσπαθούμε να βρίσκουμε και λίγο φθηνότερα. Βέβαια τα καλά προϊόντα είναι ακριβότερα. Έχουν ακριβήνει όλα. Για μια σακούλα πόσο δώσω? 20 ευρώ έδωσα τώρα σε αυτά. Πάντως από την αρχή της χρονιάς έχουν επιβληθεί αρκετά πρόστιμα από τη Δημαία και το Υπουργείο Ανάπτυξης που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Με τις εταιρείες που πιάστηκαν να εσχροκερδούν σε βάρος των καταναλωτών να ρίχνουν τις τιμές έως και 30%.